Κοντά μας έχουμε τον αρχηγό της ομάδας της Ελευθερούπολης, τον Μιχάλη Σπανού. Μιχάλη, πιστεύεις ότι το διπλό ήταν δίκαιο και λίγα λόγια για το μάτς? Ήταν ένα παιχνίδι όπως ακριβώς το περιμέναμε. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο για όποια ομάδα έρθει εδώ. Εκεί που είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σκληρή, πολύ ψυχωμένη. Το παιχνίδι για να είμαστε δίκαιοι θα μπορούσε να είναι και στην ισοπαλία, θα μπορούσε να πάει και στον Άσο, θα μπορούσε να πάει και στο διπλό. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε τις τεμμένες φάσεις, κάποια ατομικά λάθη των αντιπάλων και πήραμε ένα παιχνίδι το οποίο οφείλεται κυρίως στο πάθος που δείξαμε και στη δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο. Και στην υπεροχή που είχατε ίσως στη μεσαία γραμμή. Ναι, εκεί είναι η αλήθεια, είναι το δυνατό σημείο της ομάδας μας, το κέντρο της άμυνας, γενικά το κέντρο του άξονα του γηπέδου με λίγα λόγια. Δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση να βελτιωθούμε. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη τώρα, πιστεύω θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά.